στην πρώτη γραμμή της προεκλογικής μάχης επιχειρεί να βάλει τα πρόσωπα το ποτάμι που ποντάρει στην επόμενη μέρα και στον ρόλο που μπορούν αυτά να διαδραματίσουν όπως και το ίδιο. Συνολικά θα κατεβούν στις εκλογές 408 άτομα, ο αριθμός των υποψηφίων βουλευτών είναι αυξημένος κατά 5%, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένη είναι η παρουσία των γυναικών που αγγίζει το 35%. Σήμερα παρουσιάστηκε στη Δράμα το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους που στηρίζουν το ποτάμι. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να στείλει και το μήνυμα του ποταμιού προς τους συμπολίτες μας. Σας καλούμε να πείτε ένα μεγάλο όχι στην αποχή. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να το μεταφέρετε και στον κύκλο σας, γιατί όταν απέχεις από τις εκλογικές διαδικασίες, στην ουσία εξουσιοδοτείς κάποιον άλλον να ενεργήσει για σένα, να ενεργήσει για τα παιδιά σου, για το μέλλον τους. Ζητάμε λοιπόν να δώσουν μεγαλύτερη θετική δύναμη στο ποτάμι, που είναι ένα κίνημα που ξεκίνησε πριν από 1,5 περίπου χρόνο και έχει πει ίσως τα πιο λογικά πράγματα για την πατρίδα μας και για το πρόβλημά της. Επίσης καλούμε τους συμπολίτες μας να μην ψηφίσουν από αντίδραση. Όταν ψηφίζεις από αντίδραση για να καταδικάσεις το πολιτικό σύστημα, η καταδίκη αυτή επιστρέφει πάντα σε σένα. Λοιπόν, δεν είναι όλοι και όλοι το ίδιο. Υπάρχουν, όπως είπαμε, κινήματα, όπως το ποτάμι, με λογικές και εφικτές προτάσεις. Δώστε μας δύναμη και νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Με αυτές τις σκέψεις καταλήξαμε στους εξής υποψηφίους που θα σας τους διαβάσω με τη σειρά που είναι στο ψηφοδέλτιό μας. Πρώτος είναι ο Κυριάκος Χαρακίδης, Δήμαρχος Δράμας και Βουλευτής του Ποταμιού. Δεύτερος ο Δημήτρης ο Σύγκος, 28 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή του Κάτω Νευροκοπίου, Υλοτόμος και Λατόμος Μαρμάρων. Τρίτος ο Παύλος ο Νίκογλου, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων, είναι 25 χρόνια στην αγορά και δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Θεσσαλονίκη. Τέταρτος ο Χρήστος Χατζηδημητρίου, απόστρατος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας από το Δεξάτο. Και πέμπτη η Ολυμπία Βλαχοπούλου, δασοπόνος. Από τη μεριά μου θέλω να κοινοτοποιήσω τη δική μου γενιά, τη νέα γενιά, να βγει μπροστά με δυναμισμό, με ενθουσιασμό, διότι η αδιαφορία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λύση. Το ποτάμι είναι ο πολιτικός χώρος που δίνει φωνή, λόγο και βήμα σε όλους τους νέους. Αξιοποιήστε το. Επίσης, θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει το προεκλογικό μας περίπτερο επί της οδού Σμύρνης και Εθνικής Αμήνης. Καλούμε όλους τους πολίτες να μας επισκεφθούν για να ενημερωθούν, να καταθέσουν τις απόψεις τους.